Λοιπόν, μέρα απεργίας σήμερα, οι φυσικοθεραπευτές πανελληνίους απεργούν. Τι ζητάμε? Ζητάμε αύξηση της χρηματοδότησης. Το συνολικό κόστος της φυσικοθεραπείας για το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή είναι 92 εκατομμύρια. Το κράτος δίνει 77 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει ένα μικρό ποσό, γύρω στα 15 εκατομμύρια, τα οποία ζητούμε να δοθούν στην χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ. Ένας ασφαλισμένος έρχεται στα φυσικοθεραπευτήριά μας. Φέρνει ένα παραπεμπτικό. Το παραπεμπτικό, η αξία του είναι 150 ευρώ. Ο ασφαλισμένος πληρώνει 15 ευρώ συμμετοχή. Άρα μένουν 135 ευρώ. Από αυτά τα 135 ευρώ για 10 θεραπείες, εμείς παίρνουμε μόνο τα 35. Τα υπόλοιπα όλα είναι με τη μορφή κρατήσεων. Δύο είναι οι βασικές κρατήσεις. Clawback, το οποίο αφορά την υπέρβαση του κλειστού προϋπολογισμού, τα 77 εκατομμύρια που προαναφέρθηκαν, και το rebate. Το rebate είναι μια υποχρεωτική έκπτωση την οποία έχει θεσπίσει το κράτος, που σου λέει ότι στο πρώτο χιλιάρικο θα σου πάρω 100 ευρώ, στο δεύτερο χιλιάρικο θα σου πάρω 200, στο τρίτο χιλιάρικο θα σου πάρω 300 ευρώ. Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά ελαττώνεται και το ποσοστό του κέρδους μας ή της αμοιβής μας από το κάθε παραπεμπτικό. Ζήταμε λοιπόν τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ και να βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσει το clawback και το rebate. Γιατί πραγματικά, να σας πω το νούμερο, το οποίο από το 2013 μέχρι σήμερα έχει κρατηθεί, είναι 180 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκίνησε η ΕΟΠΗ με 20 ευρώ τη θεραπεία και για 12 θεραπείες και το γύρισε στα 15 ευρώ για 10 θεραπείες και μετά ξεκίνησαν οι κρατήσεις. Αυτό λοιπόν διεκδικούμε σήμερα, πανελληνίως. Είναι μια απεργία η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και κάμποσο καιρό, αλλά λόγω των τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στην περιοχή μας αναβλήθηκε. Και νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα, έτσι, μια προειδοποιητική και μια πιο πολύ διερευνητική απεργία όσον αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας.